απ' το πρωί μες στη βροχή και μέσα στο λιωπή. Μοναδικά, όπως μοναδική υπήρξε ολόκληρη η προσωπική, καλλιτεχνική και πολιτική πορεία του, τίμησαν τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη η οικογένεια, τα μέλη της ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης και γνωστοί καλλιτέχνες. Το ετήσιο μνημόσυνο του αξέχαστου Έλληνα δημιουργού πλαισιώθηκε από μελωδίες και τραγούδια του, ενώ διάχυτη ήταν η συγκίνηση. Θέλω να μην το ξεχάσουμε ποτέ τον πατέρα μου, να το θυμόμαστε και πάντα να το τραγουδάμε. Το παρόν στο κημητήριο του Γαλατά έδωσαν οι Γενικοί Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, εκπρόσωποι αρχών και μέλη του Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος που έφυγε από κοντά μας ένας μεγάλος Έλληνας, ένας παγκόσμιος Έλληνας, που μας έκανε όλους να αγαπήσουμε τους Έλληνες ποιητές και να τους τραγουδήσουμε. Τιμή ενός ανθρώπου που σημάδευσε όσο λίγοι την Ελλάδα και τους Έλληνες τα μεταπολεμικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Όχι μόνο με τη μουσική του και το ταλέντο του, αλλά και με την στάση ζωής του και με την μαχητικότητά του και το συμπλήρωτο του χαρακτήρα του. Εδώ, στον τόπο που ο ίδιος επέλεξε ως τελευταία του κατοικία, μαζί με την μεγάλη ευθύνη που φέρουμε στην τοπική κοινωνία, να αναδείξουμε περαιτέρω και να διαδώσουμε το σπουδαίο και πολυεπίπεδο έργο του. Για χρέος των καλλιτεχνών να είναι συνεχιστές του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, μίλησαν γνωστοί ερμηνευτές που βρέθηκαν στα Χανιά για να τιμήσουν τη μνήμη του. Μέσα από αυτή την παρακαταθήκη μας αφήνει ο Μίκης, μένει αθάνατος μέσα από τα έργα του, ένα χρόνο χωρίς το Μίκη, και είμαστε εδώ για να πούμε ότι θα μεταλαμπαδεύουμε το έργο του και στις επόμενες γιονιές. Είναι χρέος μας αυτό και αυτό θα κάνουμε. Το έχω πει εξάλλου ότι όσο εγώ τραγουδάω θα λέω τα τραγούδια του. Είμαστε εδώ συνεργάτες και φίλοι, οικογένεια. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα, ομολογώ. Εχθές ήμασταν λίγο πιο ανάλαφροι στη συναυλία, το χαρήκαμε. Σήμερα τώρα ερχόμενοι εδώ είναι μια άλλη αίσθηση. Τον Μίκη Θεοδωράκη ως μία από τις πιο πολύπλευρες και πολυδιάστατες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας θυμάται σήμερα ολόκληρος ο κόσμος. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει: «Η Ελλάδα αλλά και ιδιαίτερα η Κρήτη αισθάνονται πάντα την παρουσία του. Ο Μίκης εξακολουθεί και μας μιλά με την πανανθρώπινη γλώσσα του, μας οδηγεί και μας κατευθύνει προς τις κορυφές της αθάνατης τέχνης του».